Μονή. Περίμενα να τελειώσουμε το προηγούμενο μέρος και είναι μαζί μας για να συνεχίσουμε τη συζήτηση ο Θάνος Πλεύρης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Γιάννης Σαρακιώτης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα, κορονοϊούς, οικονομία, ελληνοτουρκικά, αλλά ξέρετε, σήμερα έχει συζητηθεί αρκετά το γεγονός ότι είχαμε αυτή την σύγκρουση του ναρκοθεραπευτικού πλοίου του Καλλιστό με το εμπορικό πλοίο με την σημαία της Πορτογαλίας. Και κρατώ αυτό το θέμα διότι είχαμε αμέσως στην Τουρκία και τον τουρκικό τύπο που έσπευσε να αξιοποιήσει το συγκεκριμένο γεγονός και να πει, να σχολιάσει ότι το ελληνικό ναυτικό βρίσκεται σε μια θλιβερή κατάσταση. Αυτό αναφέρει σήμερα η Γέννη Σαφάκ. Θα ήθελα ένα σχόλιο ξεκινώντας γι' αυτό από τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Πείτε μας, ξέρετε, έρχεται μάθη τι ακριβώς συνέβη και πού βρισκόμαστε τώρα. Άκουσε, δεν έχω μάθει, δεν ξέρω τα ακριβή αίτια που προφανώς διερευνούνται και περαστικά, γιατί άκουσα ότι υπήρξαν και τραυματίες. Προφανώς είναι μια σύγκρουση από παραβίαση των κανόνων οι οποίοι υπάρχουν, που θα φανεί τι γίνεται. Από την πλευρά η Τουρκία τώρα, εντάξει, ειδικά για το ελληνικό ναυτικό, το οποίο έχει και τα υποβρύχια και διαχρονικά πάντοτε το ελληνικό ναυτικό είχε συγκεκριμένες δυνατότητες και 35 μέρες δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν τα υποβρύχια. Δεν θα δώσουμε αξία σε αυτά που λέει στον τύπο. Η ουσία είναι να διερευνηθούν τα αίτια του ατυχήματος που έχουν κάνει και από εκεί και πέρα τα θέματα της ετοιμότητας του ελληνικού ναυτικού απέναντι στην Τουρκία και δεδομένα είναι, και είναι μια άλλη κουβέντα άσχετο από ένα ατύχημα που έχει να κάνει με ένα εμπορικό και με ένα πολεμικό πλοίο. Μάλιστα. Τώρα, σε γενικές γραμμές, θα ήθελα να μας πείτε έτσι την άποψή σας, να πάω στον κύριο Σαρακιώτη, για το πώς διαμορφώνονται τα πράγματα σε επίπεδο ελληνικής διπλωματίας. Βλέπουμε ότι συνεχίζει τις έρευνες στο Roots Race. Και όσο κάναμε αυτή τη συζήτηση για το ποια είναι η κόκκινη γραμμή της Ελλάδας, τελικά είδαμε ότι ο κύριος Γεραπετρίτης, το έχουμε ξανασχολιάσει αυτό, Παναγιώτη, είπε ότι η κόκκινη γραμμή της Ελλάδας είναι τα 6 ναυτικά μίλια. Βέβαια αυτό κατά κάποιο τρόπο δεν μας κάνει να απεμπολούμε το δικαίωμα επέκτασής μας στα 12 μίλια. Ας ξεκινήσω από τον κύριο Θάνο Πλεύρη να συνεχίσει την τοποθέτησή του και κύριε Σαρακιώτη στη συνέχεια θα μας πείτε και εσείς την άποψή σας. Κύριε Πλεύρη, αυτά τα 6 μίλια τελικά δεν είναι λίγο περίεργη αυτή η δήλωση? Λοιπόν, ναι. Είναι ξεκάθαρο και το είπε και ο Πρωθυπουργός και είναι η πάγια εθνική γραμμή που υπάρχει από την έναρξη του δικαίου της θάλασσας το 81, ότι η χώρα μας έχει τη δυνατότητα επέκτασης από τα 6 στα 12 μίλια, που σημαίνει ότι αυτό το αναφέρετο δικαίωμα είναι χωρίς διαπραγμάτευση και χωρίς να μπούμε σε κουβέντα. Προφανώς, αφορά την κυριαρχία μας. Αυτό λοιπόν είναι ξεκάθαρο, αλλά από εκεί και πέρα το πότε θα το ασκήσουμε και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι θέμα της ελληνικής πλευράς. Όσο αυτό το δικαίωμα δεν ασκείται, να ξεκαθαρίσουμε, η εθνική κυριαρχία είναι στα 6 ναυτικά μίλια όσο δεν ασκείται από τα 6 στα 12, αλλά σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι μπορεί αυτό το κυριαρχικό μας δικαίωμα να μπει σε αμφισβήτηση, και σε κανένα σημείο δεν σημαίνει ότι αν γίνει έρευνα από τα 6 στα 12 μίλια που έχουμε δικαίωμα επέκτασης και σε κάθε περίπτωση είναι δεν έχει οριοθετηθεί ως ζώνη υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ότι μπορεί κάποιος να πηγαίνει εκεί να κάνει έρευνες. Άρα είναι δύο διαφορετικά θέματα. Όμως εθνική κυριαρχία είναι 6 με δικαίωμα αναφέρετο και κυριαρχικό να επεκταθεί στα 12. Εσείς κύριε Πλεύρη που προέρχεστε και από... Να πει απλά την άποψή του και ο κύριος Σαρακιώτης. Ναι, όχι, γιατί εγώ θέλω να ρωτήσω και θα ρωτήσω και τον κύριο Σαρακιώτη. Καλό είναι να ακουστεί όμως. Θα έχει όλο το χρόνο. Απλώς θέλω να εξειδικεύσει λίγο ο κύριος Πλεύρης το εξής. Επειδή προέρχεται από έναν χώρο ο οποίος είναι άπτεται περισσότερο, θα έλεγα, της εθνικής πλευράς της κεντροδεξιάς. Είστε ευχαριστημένος από τον τρόπο που έχει χειριστεί μέχρι τώρα η κυβέρνηση το όλο θέμα με την Τουρκία? Από το όλο θέμα με την Τουρκία είμαι ευχαριστημένος όπως το έχει χειριστεί. Γιατί? Γιατί κάνει μια διεθνοποίηση του προβλήματος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, διότι οπουδήποτε χρειάστηκε να αντιδράσει δυναμικά, όπως ήταν στον Εύρο, αντέδρασε δυναμικά, διότι αυτή τη στιγμή επιδιώκει η Τουρκία ένα θερμό επεισόδιο και εμείς με τη διπλωματική οδό και το αποτρέπουμε και την απονομονώνουμε. Από εκεί και πέρα, αν γίνανε αστοχίες
σε θέματα που έχουν να κάνουν λεκτικό οτιδήποτε, προφανώς δηλαδή, επειδή εμένα μου αρέσει να μιλάω και με έναν ξεκάθαρο τρόπο, θεωρώ ότι δεν τίθεται θέμα ότι τα 6 στα 12 μίλια είναι κάτι το εθνικιστικό, και αυτό το οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος Χρυσοχοίδης ήταν στη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ και όχι καθ' αυτό στο δικαίωμα. Μάλιστα. Αλλά ο χειρισμός όλος που έχει διεθνοποιηθεί το θέμα και έχουμε μπει σε μια απομόνωση της Τουρκίας, κατά την άποψή μου, είναι ενδεδειγμένος και πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αν χειροτερεύσουν τα πράγματα, να είμαστε έτοιμοι και για εμπλοκή, που θεωρώ ότι είναι έτοιμος ο ελληνικός στρατός αν χρειαστεί κάτι τέτοιο. Κύριε Σαρακιώτη, θα ήθελα να μας σχολιάσετε κι εσείς αυτή την δήλωση του κύριου Γεραπετρίτη και φυσικά να μας σχολιάσετε και ό,τι αφορά την στρατηγική διπλωματία που έχει ακολουθήσει η Ελλάδα μέχρι στιγμής, αν σας ικανοποιεί. Αρχικά ήθελα να απευθύνω και εγώ τα περαστικά μου στους ναυτικούς που επέμβαιναν στο Καλλιστό και είχαν αυτό το σοβαρό ατύχημα. Ευτυχώς δεν θρυνήσαμε κάποια απώλεια ανθρώπινη ζωή, γιατί από τις εικόνες που είδαμε πρόκειται για μια πολύ σφοδρή σύγκρουση. Από εκεί και πέρα δεν δίνω καμία βάση στις αναφορές της τουρκικής πλευράς, αυτό που αναφέρατε στην αρχική σας τοποθέτηση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου, τα οποία πλήττουν το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεών μας. Από εκεί και πέρα, πραγματικά, αν τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, του κυρίου Χρυσοχοίδη, αυτά που είπε συνεχεία ο κύριος Μητσοτάκης, τις είχαν κάνει τα προηγούμενα χρόνια υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, όταν είχαμε αντίστοιχες περιπτώσεις αύξηση της επιθετικότητας της Τουρκίας, το λιγότερο που θα είχαμε ακούσει, το λιγότερο θα ήταν προδότες και μειοδότες. Και αναφέρω τους πιο επίκης χαρακτηρισμούς, τους οποίους θα είχαμε ακούσει από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα προσπαθούν, έχω ακούσει αμέτρητες δικαιολογίες για τα 6 με τα 12 μίλια. Πραγματικά ασοβαρευτούν. Η χώρα μας περνά μία περίοδο έντασης, αύξηση της επιθετικότητας από την πλευρά της Τουρκίας και πρέπει να επιδείξουμε, αν μη τι άλλο, αποφασιστικότητα και αποτροπή. Το γεγονός ότι επί όλους αυτούς τους μήνες βλέπουμε ένα τουρκικό ερευνητικό σκάφος, το Root Trace, να παραβιάζει κυριαρχικά μας δικαιώματα, ο Πρωθυπουργός να κάνει μπάνιο στην Κρήτη, οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι το πήρε ο άνεμος. Όλες αυτές οι κινήσεις, με συγχωρείτε, αλλά δεν δείχνουν καμία αποφασιστικότητα από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας. Κύριε Σαρακιώτη, να σας κάνω μια ερώτηση. Άρα εσείς θεωρείτε ότι την ώρα που τα πράγματα ήταν επάνω στην αιχμή του δόρατος και ήταν το Root Race εκεί που ήταν, εκεί που βρέθηκε και εκεί που έχει ξαναβρεθεί, ήταν η ενδεδειγμένη κίνηση ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, να πει ότι πρέπει να επεκτείνουμε εκείνη τη στιγμή τη ζώνη μας από τα 6 στα 12 μιλιά, ήταν το ενδεδειγμένο? Και θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει και κάποιους μήνες. Αυτό ήταν το ενδεδειγμένο διπλωματικό σε εκείνη στη δυναμική και στα ρίσκα που είχε εκείνες ημέρες. Ακούστε, πρώτα απ' όλα, για να παίρνουμε και τα πράγματα από την αρχή. Παρόμοιες προσπάθειες παραβίασης και προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είχαν γίνει και όσο κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Θυμάστε όμως πώς είχαμε αντιδράσει, πώς είχε αντιδράσει το ελληνικό ναυτικό μετά τις εντολές της πολιτικής ηγεσίας. Με το κόψιμο των καλωδίων, με το περιστατικό με το ελικόπτερο στο Καστελόριζο, θυμάστε πολύ καλά αυτές οι εικόνες. Αυτό που βιώνουμε τους τελευταίους μήνες, με συγχωρείτε, είναι άνευ προηγουμένων. Αν θέλετε να συζητήσουμε για το τι λέγανε και ως αντιπολίτευση τον τελευταίο 1,5 χρόνο τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας, ανατρέξτε στις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού του Δεκεμβρίου του 2019, ο οποίος είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι είτε θα πάμε στις κυρώσεις, είτε θα μιλήσουν οι φρεγάτες. Αν θυμάστε, όταν από την πρώτη στιγμή επιμέναμε ότι η τουρκική επιθετικότητα μπορεί να καμφθεί και να μειωθεί μόνο με την εφαρμογή των κυρώσεων. Των κυρώσεων που είχε επιτύχει για πρώτη φορά να ληφθούν μετά από διπλωματικές κινήσεις ο Αλέξης Τσίπρας και ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κύριος Αναστασιάδης, τον Ιούνιο του 2019. Δυστυχώς, όλο αυτό το χρονικό διάστημα η Νέα Δημοκρατία για κυρώσεις μιλάει μόνο στο εσωτερικό, για κατανάλωση στο ακροατήριό της. Μιλάτε τώρα για αυτή την περίοδο, κύριε Σαρακιώτη, ότι θερνούνται οι κυρώσεις. Λέτε ότι τώρα δεν έχει μιλήσει η κυβέρνηση για κυρώσεις. Κυρώσεις που θα δαγκώνουν
Ναι. Κυρώσεις που θα δαγκώνουν, είχε πει ο κύριος Πέτσας, ότι θα ληφθούν μετά από πίεση της ελληνικής πλευράς. Και δαγκωνόμαστε όλοι εμείς, νομίζω, μετά από το Συμβούλιο. Δεν δαγκώθηκε η Τουρκία, δεν δάγκωσαν οι κυρώσεις, εκτός αν εννοούσε για τη Λευκορωσία. Γιατί πράγματι κατά της Λευκορωσίας ελήφθησαν κυρώσεις. Αν όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται επί δύο μήνες για τις κυρώσεις ήταν για τη Λευκορωσία. Ας το πούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ότι δεν συζητάμε για κυρώσεις κατά της Τουρκίας, αλλά για κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας. Οπότε θα πούμε και εμείς ότι πράγματι ελήφθησαν κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας. Πάντως βλέπουμε ότι το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν προχώρησε σε κυρώσεις δεν οφείλεται στο ότι η κυβέρνηση δεν το έθεσε, γιατί συνεχώς βλέπουμε να θέτει θέματα κυρώσεων και για την Τελωνιακή Ένωση και για το εμπάργκο όπλων. Εννοείται των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών, πράγματι για πολλές κυρώσεις μιλούν όταν πηγαίνουν στην Ευρώπη όμως. Γιατί είδαμε και πριν από τη Σύνοδο διαρροές από τη γερμανική πλευρά ότι το θέμα των κυρώσεων δεν είχε τεθεί από την ελληνική πλευρά. Και μην παραβλέπουμε αυτό που προανέφερα, ότι ελήφθησαν κυρώσεις τον Ιούνιο του 2019. Και όπως μας ανέφερε και ο κύριος Βαρβιτσιώτης, ήταν σχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να μην εφαρμοστούν αυτές οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Όσο δεν εφαρμόζονται οι κυρώσεις, όσο δεν πιέζουμε την Τουρκία, είναι γελασμένοι κάποιοι αν θεωρούν ότι αυτό εκλαμβάνεται από την απέναντι πλευρά ως κάτι θετικό και θα μειώσει την ένταση, θα μειώσει την επιθετικότητά της στο Αιγαίο. Μάλιστα, κύριε Πλεύρη, σας ακούω. Λοιπόν, ακούστε, γιατί στα τελευταία συμπεράσματα αναφέρθηκαν τα δύο συγκεκριμένα άρθρα που αναφέρονται σε διακοπή σύνδεσης οικονομικής με τρίτη χώρα. Είναι δηλαδή το απόγειο των κυρώσεων. Αυτό έγινε στα προηγούμενα συμπεράσματα και μέχρι το Δεκέμβριο υπάρχει ο χρόνος της προσαρμογής. Παράλληλα, μέσω της ελληνικής διπλωματίας, αυτό το διάστημα βλέπουμε να έχει ενταθεί ακόμα η κόντρα περισσότερο της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που αυτό είναι προς όφελός μας. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην κόντρα που υπάρχει μεταξύ Ερντογάν και Μακρόν, και μακάρι η γαλλική αριστερά να στηρίξει τον Μακρόν σε αυτά τα οποία κάνει. Γιατί ο κ. Μελανσό δεν τον στηρίζει τον κύριο Μακρόν σήμερα, όπως διαβάζουμε. Και αντιστοίχως βλέπετε ότι ακόμα και χώρες που είχαν μία πιο ουδέτερη στάση απέναντι στην Τουρκία, όπως ήταν η Γερμανία, βρίσκονται σε πολύ δύσκολες και μπαίνουν και αυτές σε επίπεδο ξεκάθαρο για το θέμα της τουρκικής προτεκλητικότητας. Αυτά όλα προφανώς έχουν γίνει με μία δουλειά και από την ελληνική και από την κυπριακή πλευρά. Κύριε Πλεύρη, σε ό,τι αφορά το θέμα των κυρώσεων πάντως, θυμόμαστε ότι στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής που αφορούσε την Τουρκία, τα ελληνοτουρκικά, είδαμε να βγαίνει ένα πρώτο κοινό ανακοινωθέν, στο οποίο δεν υπήρχε καμία αναφορά για κυρώσεις και μετά είχαμε αντίδραση και στη συνέχεια δεν είδαμε τη λέξη κυρώσεις, είδαμε απλή παραπομπή στα άρθρα. Συγγνώμη. Άρθρα, τι είναι αυτά τα άρθρα που παραπέμπει, σε τι άρθρα παραπέμπει. Παραπέμπει σε κυρώσεις, ωστόσο είδαμε ότι ήταν πολύ προσεκτική η Ευρώπη ως προς τον τρόπο της διατύπωσης περί κυρώσεων. Δεν σας είπα ότι ήταν προσεκτική, αλλά παρέπεψε στα άρθρα τα δύο που έχουν τις βασικότερες κυρώσεις, γιατί μιλάνε για διακοπή οικονομικών σχέσεων με τρίτη χώρα. Άρα παραπέμπει στο άρθρο, το οποίο άρθρο θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποκλιμάκωση μέσα σε χρονικό διάστημα. Δηλαδή εσείς είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο που χειρίζεται το θέμα η Ευρώπη, γιατί εμείς έχουμε μια διαφορετική εικόνα. Η Ευρώπη λειτουργεί εν συνόλο στήριξη στις ελληνικές θέσεις, αλλά και κάθε χώρα διαφορετική έχει άλλη προσέγγιση. Αν πούμε η Ευρώπη του Μακρόν, φαντάζομαι ότι κανένας δεν έχει παράπονο ότι ο Μακρόν είναι σχεδόν έτοιμος, εάν χρειαστεί, να εμπλακεί κιόλας. Προφανώς στο κομμάτι της Γερμανίας δεν υπάρχει ικανοποίηση που υπάρχει. Αλλά σε συνολικό πλαίσιο η Ευρώπη, με έναν ξεκάθαρο τρόπο και στην κυπριακή και στην ελληνική πλευρά, δίνει στήριξη. Και να σας θυμίσω ότι αμέσως μετά τη Σύνοδο την προηγούμενη φορά, την οργισμένη αντίδραση του Ερντογάν, που θεώρησε ότι είμαστε και κακομαθημένα παιδιά της Ευρώπης, η Ελλάδα και η Κύπρος. Αλλά μην πηγαίνουμε στο παρελθόν, πάμε στο τώρα. Ακόμα και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είπατε για τα 6-12 ναυτικά μίλια, δεν λέει να το κάνουμε αυτό στο Αιγαίο. Να το ξεκαθαρίσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε για την Κρήτη, νοτίος της Κρήτης, το Ιόνιο το κάναμε ήδη, το προαναγγείλαμε ήδη να γίνει, πράγμα που δεν είχε ολοκληρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, δεν το κομμάτι του Αιγαίου έτσι στα 12 μίλια, συνολικά όλες οι πολιτικές δυνάμεις, το θεωρητούμε αναφέρετο δικαίωμά μας,
αλλά αντιστοίχως και όλες οι πολιτικές δυνάμεις ξέρουμε ότι αυτό πρέπει να ενεργοποιηθεί σε χρονικό διάστημα το οποίο θα κρίνει η ελληνική πολιτεία. Μην νομίζουμε και μην δίνουμε εικόνα ότι είπε ξαφνικά ο Τσίπρας να πάμε τα 6 να τα κάνουμε 12 εκεί πέρα που βρίσκεται τώρα το πρόβλημα. Ωραία, κύριε Σαρακιώτη. Άρα η ελληνική πλευρά και ολοκληρώνω ακολουθεί ειδικά σε μια κατάρρευση της τουρκικής πλευράς στην οικονομία που Ερντογάν παρακαλά για ένα θερμό επεισόδιο. Αυτό θέλει ο Ερντογάν. Θερμό επεισόδιο, παρέμβαση και διάλογο με τους όρους της Τουρκίας. Η Ευρώπη αυτό που μας έδωσε ήταν σημαντικό, ότι το μόνο που συζητάμε είναι οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, και όσο αυτό το πράγμα χρονίζει η Τουρκία έχει το πρόβλημα. Μάλιστα. Ωραία, να ακούσουμε για το σχόλιο του κυρίου Σαρακιώτη. Άκουσα για τον Μακρόν, τη γαλλική αριστερά, την ισπανική αριστερά, το γερμανικό κουκουέ και δεν ξέρω τι. Για το τι κάνει ο πρωθυπουργός ο Έλληνας δεν άκουσα. Πραγματικά εκπλήσωμαι. Βρίσκεται το Roots Race, πρέπει να φτάσει στις πέτσες για να κάνει οτιδήποτε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Από τον Μακρόν θα λάβουμε εντολές. Ο Μακρόν περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί. Η κυρία Μέρκελ περιμένουμε πώς θα κινηθεί. Τι θα έπρεπε να έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση σε αυτή τη φάση, δηλαδή, κύριε Σαρακιώτη? Σας ξεκαθάρισα κάτι το οποίο αναφέρουμε και τονίζουμε εδώ και μήνες. Το ζήτημα των κυρώσεων είναι πρώτο και βασικό. Μα είπατε για την ελληνική κυβέρνηση. Το θέμα των κυρώσεων είναι ευρωπαϊκό θέμα. Πρέπει να υπάρχει συμφωνία άλλων. Το θέμα των κυρώσεων το πέτυχε όμως ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι, αλλά μιλάμε τώρα τι θα γίνει. Λέμε τώρα τι θα γίνει, κύριε Σαρακιώτη. Λέτε ότι πρέπει να κάνει κάτι περισσότερο η κυβέρνηση. Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει? Όταν δεν θέτουμε πουθενά το συγκεκριμένο θέμα, όπως φαίνεται, και πηγαίνουμε σε κάποια επικοινωνιακά πυροτεχνήματα όσον αφορά τους εξοπλισμούς της Γερμανίας για τα εξοπλιστικά, που γνωρίζουμε, και αναφέρω επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να υλοποιηθεί. Η Γερμανία παραδίδει τα 2-14 τα υποβρύχια τις επόμενες χρονιές στην Τουρκία. Και εμείς ρίχνουμε ένα πυροτέχνημα και λέμε για εμπάρκο στα όπλα. Υπάρχει έστω μία πιθανότητα στο εκατομμύριο να υλοποιηθεί? Λοιπόν, πέραν αυτού, τέτοιες δηλώσεις όπως προανέφερα υπουργών της Νέας Δημοκρατίας δεν περίμενα ποτέ να τις υπερασπίζονται στελέχη όπως ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Γεωργιάδης, όλα αυτά τα στελέχη. Και ο κύριος Κουμουτσάκος, θυμάστε τι έλεγε όταν πριν από 2 χρόνια είχε εξαγγελθεί από τον κύριο Κοζιά και τον κύριο Τσίπρα η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο? Κύριε Σαρακιώτη, είναι σαφής η θέση σας. Ότι εξυπηρετούμε το σχέδιο της Τουρκίας. Αυτό μας λέγανε οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σαφής η θέση σας, βέβαια. Πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι τώρα η Τουρκία έχει ξεφύγει τελείως. Το συμφέρον της Τουρκίας. Ναι. Τώρα ο κύριος Μητσονάκης ανοίγει την Κερκόπορτα. Θα μας απαντήσουν? Συμφωνούν με αυτά που λέγανε πριν από 2 χρόνια στην κριτική που ασκούσαν στο ΣΥΡΙΖΑ? Λοιπόν, νομίζω το καλύψαμε το ελληνοτουρκικό. Νομίζω το καλύψαμε και πρέπει να περάσω αναγκαστικά στο θέμα του κορονοϊού, γιατί έχουμε ανακοίνωση κρουσμάτων και κρατηθείτε, ανέρχονται στα 1.259 τα νέα κρούσματα, 102 οι διασωληνωμένοι, 12 οι νεκροί. 295 είναι τα κρούσματα στην Αττική, 291 στη Θεσσαλονίκη, 75 στη Ροδόπη, 75 στη Σέρρη, 47 στη Λάρισα. Και για τη σημερινή ενημέρωση επιστρατεύεται πλέον και ο κύριος Σωτήρης Τσιόδρας. Ξαναλέω, 1.259 τα νέα κρούσματα. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνουμε δρομολογούνται εξελίξεις, είναι πολύ πιθανό να δούμε την επιβολή και νέων lockdown, είναι πολύ πιθανό να δούμε και άλλες περιφέρειες να μπαίνουν στο κόκκινο, δηλαδή στο επίπεδο συναγερμού 4. Και αναρωτιόμαστε τώρα πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό και σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο εθνικού συστήματος υγείας. Κύριε Πλεύρη, ένα σχόλιο από εσάς θέλω, ξεκινώντας για αυτό. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, και όπως φαίνεται το φαινόμενο, για να λέτε ότι είναι 260 περίπου κρούσματα στην Αττική, δείχνει ότι η Αττική 259, παραμένει στα νούμερα. 259, κοντά στα 300. Σημαίνει ότι η Αττική παραμένει στα νούμερα τα οποία ήταν, γιατί αυτά τα νούμερα η Αττική τα είχε και με 600 άτομα, άρα πλέον έχουμε διασπορά του φαινομένου και
σε άλλες όταν ακούμε ίδια κρούσματα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Σωστή παρατήρηση, είναι τα ίδια. Ναι, 291 στη Θεσσαλονίκη. Ότι μπαίνουν άλλες περιφέρειες σε μεγάλο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, στο κομμάτι των μέτρων, τα μέτρα ήδη μπήκαν οι περιφέρειες σε πορτοκάλι, σε πολύ πιο αυστηρό πλαίσιο με την συνολική χρήση μάσκας και την απαγόρευση κυκλοφορίας. Προφανέστατα εντός 14 ημέρου θα κριθούν τα μέτρα αν χρειάζονται παραπάνω. Από εκεί και πέρα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αυτή τη στιγμή είναι προς διάθεση 1.000 κλίνες ΜΕΘ και θα υπάρξουν και άλλες 200 μέχρι το τέλος του έτους. Είναι σημαντικό να παρακολουθείτε οι διασωληνωμένοι, γιατί όταν αναφερόμαστε σε κρούσματα και με μείωση του μέσου όρου, προφανώς υπάρχει κόσμος που το περνάει πιο ανώδυνα, αλλά όσο αυξάνονται οι διασωληνωμένοι, δοκιμάζονται και αντοχές του συστήματος υγείας, θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται το μείγμα μεταξύ της στήρησης μέτρων, της ενδυνάμωσης του συστήματος υγείας που έχει γίνει και με τις κλίνες και με τις 6.000 προσλήψεις που γίνανε και του κόσμου που υπάρχει και την ενεργοποίηση των κλινών του ιδιωτικού τομέα. Και αντιστοίχως θα πρέπει να υπάρχει και η οικονομία, αλλά η ζυγαριά πάντοτε είναι υπέρ της δημόσιας υγείας. Είναι σημαντικό ότι η χώρα παραμένει ακόμα σε καλύτερο επίπεδο βάσει επιδημιολογικών στοιχείων με όλη την Ευρώπη, αλλά σιγά σιγά είμαστε στην κορύφωση του δεύτερου κύματος και δεν χρειάζεται καθόλου εφησυχασμός. Κύριε Σαρακιώτη, πώς πιστεύετε ότι θα το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό, την ώρα που βλέπουμε ήδη τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν προβλήματα, πώς βλέπετε εσείς την κατάσταση? Έχουμε επισημάνει εδώ και πολλούς μήνες κινήσεις τις οποίες όφιλε να κάνει η κυβέρνηση. Από το άνοιγμα του τουρισμού μείναμε επί 2 μήνες σπίτια μας όλοι. Παγώσαν όλες οι δραστηριότητες, οι οικονομικές, η κοινωνική μας ζωή εκμηδενίστηκε. Και δυστυχώς η κυβέρνηση... Μιλάτε για το lockdown. Βεβαίως, αυτή την εξαιρετική... Δηλαδή θεωρείτε ότι δεν θα έπρεπε να έχει γίνει το lockdown? Όχι, σας λέω ότι μετά το lockdown είχαμε το άνοιγμα του τουρισμού. Ναι, αυτό έχουν περάσει 4 μήνες από τότε. Έγινε χωρίς κανένα, ουσιαστικά χωρίς να υπάρχουν διαφορετικά υγειονομικά πρωτόκολλα σε διαφορετικές πύλες εισόδου της χώρας, χωρίς τεστ τους τουρίστες. Ενώ παρά το γεγονός ότι είχαμε προτείνει από τότε, γιατί θυμάστε πολύ καλά και τον τρόπο με τον οποίο ασκήθηκε αντιπολίτευση, όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, να είμαι δίκαιος, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και καταθέσαμε και προτάσεις για γενναίο πακέτο κοινωνικού τουρισμού, προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η εξαιρετική εικόνα που είχαμε. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν μας άκουσε. Δεν μας άκουσε και στο γεγονός ότι όφιλε να είχε ενισχύσει ουσιαστικά και κέρια το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι μόνο τα μηχανήματα, δεν είναι οι τείχοι, είναι οι άνθρωποι. Είναι το υγειονομικό προσωπικό. Και όταν βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο του 2020 με πανδημία, σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2019 χωρίς πανδημία, ο αριθμός των υγειονομικών είναι μειωμένος κατά 5.000, μέσα σε μία πανδημία, και ενώ έχουμε περάσει 6 μήνες πανδημίας, αντιλαμβάνεστε ότι κάτι προφανώς δεν γίνεται καλά από το Υπουργείο Υγείας και από την ελληνική κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την πανδημία με 5.000 ανθρώπους λιγότερους από ό,τι είχαμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας πιο πριν. Δεν μπορούμε να στέλνουμε αντιφατικά μηνύματα στους πολίτες. Και αναφέρομαι και σε εμφανίσεις του Πρωθυπουργού, σε εγγένεια κτλ. Αλλά και άλλων Σε ό,τι αφορά τους πολίτες, δηλαδή, θεωρείτε ότι γι' αυτό το λόγο δεν εφαρμόζουν τα μέτρα? Γιατί, ξέρετε, πρέπει να υπάρχει συνένεση σε αυτό από όλα τα κόμματα. Πρέπει να υπάρχει μια κοινή γραμμή, ούτως ώστε ο κόσμος να δει ότι πρέπει να προσέξει, να το καταλάβει. Και αυτό θα γίνει μέσα από την συνένεση και των κομμάτων. Δηλαδή, ναι, μεν πρέπει να ασκήσετε την αντιπολίτευσή σας, αλλά από την άλλη... κάποιο κόμμα... Ναι. Με συγχωρείτε, και δεν αναφέρομαι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσατε κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης να εκφράζει διαφορετική άποψη από αυτή των επιστημόνων? Δεν έχω ακούσει εγώ κάποιο τέλεχος. Πέραν της ελληνικής λύσης, να το πούμε. Οι κύριοι και οι κυρίες της ελληνικής λύσης έχουν κάποιες διαφορετικές απόψεις με τις οποίες θεωρώ διαφωνούμε όλοι. Αλλά έχετε ακούσει από οποιοδήποτε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ κάτι κατά της χρήσης μάσκας, κατά της ατομικής ευθύνης κτλ? Αυτό που λέμε όμως, γιατί όλοι κινούμαστε στις τοπικές κοινωνίες και βλέπουμε τους ανθρώπους να τηρούν και τα μέτρα και τις αποστάσεις και τη χρήση μάσκας και με ένα αντισηπτικό στο χέρι να είναι όλοι. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η ευθύνη της κυβέρνησης.
Η ατομική ευθύνη βεβαίως και υφίσταται και βλέπουμε ότι συμμορφώνονται οι πολίτες και έχουν συμμορφωθεί. Άρα το γεγονός ότι έχουν πληγεί οι επιχειρήσεις τους, έχει υπάρξει απώλεια του εισοδήματος. Παρ' όλα αυτά, πολλοί έχουν συμμορφωθεί, αλλά υπάρχουν και αυτοί που δεν έχουν συμμορφωθεί και γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό. Εγώ, Σοφία, θέλω να τους ρωτήσω το εξής. Εδώ έχουμε έναν κορονοϊό, ο οποίος αυτή τη στιγμή πολλαπλασιάζεται η πανδημία και εξελίσσεται όπως εξελίσσεται. Απ' την άλλη πλευρά, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το φάρμακο, τι θα γίνει με τα εμβόλια. Και έχουμε μια οικονομία η οποία επιδεινώνεται, ξεχυλώνει και όχι μόνο εδώ και στην Ευρώπη. Καθυστερεί πάρα πολύ η Ευρώπη με το πακέτο ανάκαμψης να αρχίσει να χρηματοδοτεί. Και θέλω να ξεκινήσω από τον κύριο Πλεύρη να μας πει ποια καταλαβαίνει ότι και πώς οι βουλευτές δουλεύουν αυτή τη στιγμή στην γενικότερη, στην πιο μεσοπρόθεσμη στρατηγική αντιμετώπιση του προβλήματος, διότι έχουμε θέμα πανδημίας και θέμα οικονομίας. Θα κάνετε μια πολιτική η οποία θα κοιτάξει να κρατήσει όσο μπορεί τον έλεγχο της πανδημίας, διότι έχουμε και τον Μίντογος από το Λευκό Ύπκο, ο οποίος είπε ξεκάθαρα εμείς δεν μπορούμε να την ελέγξουμε την πανδημία. Να κρατήσετε λοιπόν τον έλεγχο της πανδημίας σε κάποια πλαίσια, περιμένοντας να δούμε πώς θα εξελιχθεί και ταυτόχρονα την οικονομία ζωντανή, ή σκέφτεστε να πάτε πάλι σε κάποια lockdowns, τέτοια τα οποία θα οδηγήσουν την οικονομία σε μια ύφεση στην οποία εγώ δεν μπορώ να δω πώς θα την αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, απλά θα σας παρακαλέσω να είναι όσο συντομότερη γίνεται η απάντησή σας και στη συνέχεια να ακούσουμε και τον κύριο Σαρακιώτη. Ναι, σας ακούω. Λοιπόν, τάξτε, η επιλογή της κυβέρνησης είναι να εξαντλήσει τις πιθανότητες προκειμένου να μην χρειαστεί νέο lockdown και τέτοια περιοριστικά μέτρα που θα αναρκοθετήσουν ακόμα περισσότερο την οικονομία. Σίγουρα προέχει δημόσια υγεία. Θεωρούμε ότι πλέον και με την ενίσχυση του συστήματος υγείας που έχει παραπάνω κόσμο, 5.000 είναι λιγότερο οι μόνιμοι, αλλά με τους επικουρικούς που έχουν πάρθει έχουμε παραπάνω κόσμο από ό,τι υπήρχαν πέρυσι και με τις κλίνες μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση. Πλέον τον ιό, σιγά σιγά τον κορονοϊό, τον γνωρίζουμε, δηλαδή μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα βαθμό καλύτερα από την άγνοια την οποία είχαμε τον Μάρτιο και στο υγειονομικό σύστημα και ας μην υπάρχει εμβόλιο. Άρα αυτή είναι η επιλογή και από εκεί και πέρα στήριξη της οικονομίας. Όμως κύριε Μπουσμπουρέλη, σε περίπτωση που η κατάσταση ξεφύγει κατά τέτοιο τρόπο που δεν μπορεί πλέον να κρατηθεί η οικονομία, φαντάζομαι οι ειδικοί θα μας συμβουλέψουν για ακόμα πιο περιοριστικά μέτρα. Άρα, τήρηση των μέτρων προκειμένου να έχουμε τις λιγότερες δυνατές απώλειες στο οικονομικό διακύβευμα. Κύριε Σαρακιώτη. Εγώ είμαι δικηγόρος, δεν είμαι λοιμοξιολόγος, οπότε θεωρώ ότι οφείλουμε όλοι τις εντολές και τις παρενέσεις της επιστημονικής ομάδας που λαμβάνει και διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή την πανδημία, οφείλουμε να τις ακούμε όλοι. Επί των πολιτικών ζητημάτων τώρα, η κυβέρνηση πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να στέλνει αντιφατικά μηνύματα. Δηλαδή, από τη μία, μετά το lockdown και την απαγόρευση συναθρήσεων, να έχουμε αυτό που παρατηρήσαμε το καλοκαίρι, την αύξηση της χωρητικότητας στα πλοία. Δεν είναι δυνατόν, και το λέμε και το φωνάζουμε εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ότι δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι θα είναι 9 άτομα θα συναθρίζονται σε ένα χώρο και στα σχολεία να βλέπουμε τάξεις με 27 και 30 παιδιά. Δεν περνάμε το σωστό μήνυμα ούτε στην κοινωνία, πόσο μάλλον και στους νέους. Και δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να στοχοποιούμε συγκεκριμένες ομάδες. Δεν μπορούμε να στοχοποιούμε τη μία μέρα τους νέους, την άλλη μέρα τους ηλικιωμένους, την άλλη μέρα τους μαθητές και πάει λέγοντας. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τους δύο.